όταν κάτι δεν σου πάει καλά, οι ελπίδες σου πετούν μακριά. Νιώθεις πως θα φτάσεις στα όρια της τρέλας. Αν ακόμα πέσεις χαμηλά, κι αν τα έχεις χάσει όλα πια, φτιάξε τη ζωή σου, κανένα μη φοβάσαι. Άλλαξε επιτέλους όνειρα, κι ακού τώρα τι σου λέει καρδιά. Κάνε μια αρχή, μια καινούργια αρχή. Ώρα να αλλάξεις με ήλιο ή βροχή. Να αγαπάς τώρα. Ώρα να αρχίσεις καινούργια ζωή. Να αγαπάς τώρα. Τι συμβαίνει, Πάπλο? Τίποτα. Μα πες μου, γιατί είσαι έτσι? Και σένα τι σε νοιάζει? Για να σε βοηθήσω. Να με βοηθήσεις, άσε μας. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι γυναίκες είναι να σε καταστρέψουν. Περίμενε, μη μου δίνεις εμένα σεξιστικές απαντήσεις. Το να παραδεχτείς ότι είσαι λυπημένος δεν θα σε κάνει λιγότερο ρένοπο. Δεν τη θέλω τη βοήθειά σου. Αχ, Μανουέλ, ελπίζω ότι δεν θα δούμε καμιά αράχνη ή άλλα ζουζούνια εδώ γύρω, γιατί θα πεθάνω. Εγώ δεν έχω τίποτα με τις αράχνες, αλλά νομίζω ότι έχω φέρει αντικουνουπικό μαζί μου, οπότε είμαστε εντάξει. Α, όχι, το έχω αφήσει στην πάρκα. Ωραία, κάτι είναι κι αυτό, μπράβο σου. Α, Μανουέλ, Μανουέλ, αχ, Μανουέλ, 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 αχ, τι είναι αυτό το ζώο, αχ, πάρ' το από εδώ, το φοβάμαι. Ναι, μια στιγμή, μόνο να βγάλω μια φωτογραφία. Αχ, Μανουέλ, τι λες τώρα, κι αν έχει δηλητήριο? Δεν έχει δηλητήριο. Είναι άκακο, είναι ιγκουάνα. Με τις φωνές σου το τρομάζεις. Σίγουρα? Σίγουρα. Καλά τότε. Είδες? Αχ, όχι, μην τραβάς φωτογραφίες. Έλα, σταμάτα, σε παρακαλώ, μην βγάζεις άλλες. Και ξέρεις γιατί. Γιατί πρέπει να έχω χτενιστεί πριν, να είμαι όμορφη. Θέλω στις φωτογραφίες να είμαι όμορφη, γιατί θέλω κάθε φορά που θα τις παίρνεις και θα τις κοιτάζεις να λες ότι εγώ είμαι πιο όμορφη. Μα είσαι. Ελάτε όλοι να δείτε την πριγκίπισσα! Την πιο όμορφη πριγκίπισσα! Είναι πανέμορφη! Η πιο όμορφη από όλες! Αχ, Μανουέλ, έλα! Θα γίνουμε ρεζίλοι! Πάμε να φύγουμε, γιατί αν δούμε κι άλλο τέτοιο, στο υπογράφω! Θα πεθάνω από το φόβο! Άντε! Θα κάνεις πολλή ώρα! Όχι, κάτσε εκεί και πες μου αν έρχεται κανένας! Τι θα κάνουμε αν μας πιάσουνε? Έλα, Μπιάνκα, μη φοβάσαι! Κανένας δεν πρόκειται να μας πιάσει! Να με συγχωρείς, αλλά αυτά δεν είναι για μένα! Έλα, πάμε! Δεν μου αρέσουν οι μπελάδες! Για ποιους μπελάδες μιλάτε? Γεωμετρία. Ναι, την έχουμε συγχαθεί πια. Εμείς φεύγουμε γιατί δεν βλέπω να τελειώνουμε. Ναι, πάμε, Μπιάνκα. Για να πω την αλήθεια, είσαι απέσια τσιλιαδόρος. Εδώ χάνεις το χρόνο σου. Τι είπες? Τώρα θα έπρεπε να σου στο εξωτερικό, να ποζάρεις σε περιοδικά μόδας. Διαθέτεις όλα τα προσόντα. Εδώ που τα λέμε, δύσκολα θα πείσω τους γονείς μου, γιατί δεν θέλουν καθόλου να γίνω μοντέλο. Θα με αποκληρώσουν αν αφήσω το σχολείο. Για τους γονείς σου δεν μπορώ να κάνω κάτι, αλλά μπορώ να βοηθήσω να περάσεις την τάξη. Κοίτα, εδώ σας έχω. Οι ασκήσεις μαθηματικών. Αχ, ευχαριστώ. Είσαι τόσο γλυκό. Όχι. Πρώτα να βρούμε πώς θα το ξεπληρώσεις. Δεν είχα καταλάβει ότι ενδιαφέρεσαι. Έλεγα μήπως βγαίναμε κανένα βράδυ. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται αυτό. Γι' αυτά θα μιλήσουμε αφού θα δω το βαθμό μου, εντάξει? Όχι. Γιατί θα δώσεις και τόκο για την αναμονή. Τι θα έλεγες να φάμε μαζί το Σάββατο στο εξοχικό μου, ε? Εντάξει. Τι είναι, μωρό μου, όλα καλά, δεν έγινε τίποτα. Δεν το πιστεύω, δεν μου έχει ξανατύχει αυτό. Είσαι ιστερική. Δεν είμαι ιστερική. Ναι, είσαι. Αχ, Μανουέλ, αν με δαγκώσει, είμαι σίγουρη ότι θα πεθάνω. Λίγο. Θα Μα πεθάνω. Μα πώς κάνεις έτσι? Ηρέμησε, κοίτα. Ηρέμησε, πλάκα κάτω. Πρόσεχε, έτσι και το άλλο ένα θα πεθάνω. Πώς κάνεις έτσι? Έλα. Έλα εδώ, φυλάκι. Φυλάκι. Κοίτα εκεί. Είναι το σημείο που λένε ότι κάνουν τις ευχές. Σίγουρα είναι η καρδιά που λέει ο θρύλος. Ο θρύλος λέει ότι μόνο αυτοί που είναι πραγματικά ερωτευμένοι μπορούν να δουν αυτή την καρδιά. Αν είναι έτσι, τότε εγώ βλέπω καθαρά την καρδιά. Θες να κάνουμε μια ευχή? Όχι! Γιατί όχι? Γιατί, ξέρεις τώρα, γιατί όσοι ευχήθηκαν πέθαναν.
Μα, επιβίωσαν και επέστρεψαν στους αγαπημένους τους. Α, μου την είχες πει αλλιώς την ιστορία. Ήτανε σε ελεύθερη απόδοση. Εξάλλου, η δική μας ιστορία θα έχει σίγουρα ευτυχισμένο τέλος, μωρό μου. Ή σκέφτεσαι να μ' αφήσεις? Όχι, ποτέ, μην το ξαναπείς. Τότε, τι περιμένεις? Τίποτα. 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 And I wanna believe you when you tell me that it'll be okay. Yeah, I try to believe you. Η πόλη του μέλλοντος, κυρία. Θα πάρεις κάτω από τη βάση που δεν έκανες την εργασία σου. Τι να την, αφού σας την έφερα. Σε παρακαλώ, νεαρή μου, δεν βλέπω τίποτα. Όλα είναι εδώ μέσα. Ό,τι έχω κάνει για τη μελλοντική μου πόλη, τα κτίρια δεν είναι από τσιμέντο, περιέχει και το ολογραφικό. Αρκεί να πατήσετε ένα κουμπί στον υπολογιστή σας και θα δείτε να υλοποιούνται όλα. Οι οροφές, οι τείχοι και ό,τι άλλο υπάρχει στην επιφάνεια. Για να πω την αλήθεια, είναι πολύπλοκο πρόγραμμα και σκεφτόμουν να το αλλάξω και να το κάνω από την αρχή. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια επίπεδη επιφάνεια με ατελείωτες δυνατότητες δόμησης όπου θα μπορούσε να ζήσει ακόμα και το παιδί σας. Ναι, είναι υπέροχο. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να σου βάλω κάτω από τη βάση ή άριστα. Βάλτε τη σάλφα! Ναι, κυρία, θεωρητικά δεν μπορείτε να το αρνηθείτε. Εντάξει, σπυρίτε σου βάζω άριστα, μπορείς να κάνεις. Λάουρα Αρέγη. Ναι. Λοιπόν, δείξε μου. Στηρίχτηκα στην αναγκαιότητα της σχέσης ανθρώπου και φύσης. Και στην σημασία της χρήσης πηγών εναλλακτικής ενέργειας. Με ποιον τρόπο? Μέσα από τη φυσική μου πόλη εκφράζεται όλη η ομορφιά της φύσης. Ανοίξτε την οροφή, κύριε. Ανοίξτε. Αρέγη, πήγαινε στο γραφείο του διευθυντή αμέσως. Δεν ξέρω πώς να πάω. Στο γραφείο του διευθυντή. Κάποιος σας παρακαλώ να σε λάβει το τέρας. Αφήστε το πάνω μου. Ναι, ναι, εντάξει. Κι άλλο. Καμπογέλα. Αυτό είναι. Δέμορα! Μπράβο, παιδιά! Μπράβο! Ήσασταν τέλειες! Μπράβο σας! Τέλεια, παιδιά! Μέχρι εδώ! Μέχρι εδώ! Και εσύ, Σόνια! Σόνια, ήσουν η καλύτερη, που υπήρξε ποτέ, πραγματικά. Καλά, υπέροχη. Σάμι, μην υπερβάλλεις πια τόσο πολύ. Γιατί όχι, είσαι το νούμερο ένα σε αυτό το είδος θεάτρου. Κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Κανείς. Κανείς στον κόσμο. Τότε πείτε στη Μόρια Καζά να το παραδεχτεί το συντομότερο δυνατόν και να το δηλώσει σε όλα τα περιοδικά που κυκλοφορούν, παρακαλώ. Θα λέμε αύριο, παιδιά, εντάξει. Όλα ήταν υπέροχα σήμερα. Υπέροχα, Σόνια. Έλα να σε πάρω μια αγκαλιά. Ήσουν υπέροχη. Ήσουν τέλεια. Σε ευχαριστώ, γλυκέ μου. Είναι υπέροχο να δουλεύεις έτσι. Γεια σου. Γεια. Πάρε. Ευχαριστώ. Ωραία, χαλάρωσε τώρα. Η χορογραφία σου ήταν εκπληκτική. Είσαι θεάπανος στη σκηνή. Βέβαια, και εκτός σκηνής. Σε ευχαριστώ, είσαι πολύ ευγενικός. Δεν νομίζω όμως ότι ήρθες απλώς για να δεις την πρόβα μου. Όχι, όχι. Θέλω να βρω τα παιδιά. Και σκέφτομαι μήπως συνεργαστούμε. Όχι, είπα ότι θα το σκεφτώ. Όχι, όχι, Σόνια. Μην μου λες τώρα ότι μόνο εξωτερικά είσαι όμορφη. Δεν μπορώ να σε πιστέψω. Ανησυχείς όσο κι εγώ για να βρούμε τη Μία και τον Μανουέλ. Αντρέ, για να είμαι ειλικρινής, πραγματικά ανησυχούσα για αυτούς. Τους σκεφτόμουν συνέχεια. Θα απογοητευτώ αν η μικρή μου Μαρίζα εξαφανίστηκε τόσο απλά. Τι θα έλεγες τότε να πηγαίναμε στον παράκι στη γωνία να τα πούμε? Καλά, εντάξει. Περίμενα όμως να αλλάξω, γιατί δεν είμαι έτσι για να βγω έξω. Θα φορέσω κάτι άλλο. Όχι, αυτό δεν ισχύει, αλλά πήγαινε, άλλαξε αν θέλεις. Δεν πρόκειται να μιλήσουμε αν είσαι ντυμένη έτσι. Θα τα βάζουμε όλους τους άντρες που θα βρίσκονται γύρω από το τραπέζι μας. Είναι φανερό ότι ξέρεις να φλερτάρεις μια γυναίκα. Όχι, το μόνο που κάνω είναι να λέω την αλήθεια. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αν συνεχίσετε αυτά τα κακόγουστα αστεία, η παραμονή σας αυτό εδώ το σχολείο δεν πρόκειται να διαρκέσει και πάρα πολύ. Δεν έκανα τίποτα εγώ. Α, όχι, βέβαια, όχι, όχι, ξέρω. Ήσουν τελείως αμέτωχη και τώρα φυσικά θα αρχίσεις να μου ορκίζεσαι ότι δεν έχεις καμία σχέση με αυτά τα βατραχοειδή και τους γυρίνους σε αυτή τη μακέτα. Κοίταμε. Κοίταμε. Το βλέπεις? Βλέπεις? Ωραία. Κάθε φορά που εσύ αποφασίζεις να κάνεις μια φάρσα όπως την λες, εγώ βγάζω μια άσπρη τρίχα.
Φαντάσου λοιπόν ότι έχω μάθει όλα όσα σκαρώνετε όλοι σας καιρό τώρα. Όλες σας τις φάρσες, όλες σας τις εξυπνάδες, ε! Λοιπόν, δεν θα απολογηθείς απλώς την καημένη την κυρία Μπέρτα που ταράχθηκε πολύ με αυτό το αστείο και στην κατάστασή της ήταν πολύ επικίνδυνο, αλλά θα πρέπει να υπογράψεις και μία αναφορά για όλα όσα έκανες. Αναφορά, όχι, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να προκαλέσω κι άλλο πρόβλημα στους γονείς μου. Α, δεν θέλεις, ε. Αυτό θα έπρεπε να το έχεις σκεφτεί πολύ νωρίτερα, όμως. Κοίτα. Αγάπη μου, με γέμισες άμμο. Τι είναι? Εσύ τι λες? Ναι, ωραία, δεν είναι. Θα τα πάρω σπίτι. Όχι, θα ξεραθούνε. Γιατί μαζεύεις λουλούδια από το νησί? Α, δεν τόσο όμορφα στη φύση. Όχι, δεν με νοιάζει. Εγώ θα τα πάρω. Και εσύ, για να δω τι κάνεις εκεί. Βρήκα καρύδες και μανάνες που σ' αρέσουν πολύ. Πολλές καρύδες και μπανάνες, βλέπεις. Α, μάλιστα. Ανακτύπησα λίγο. Αν ήξερα ότι θα έτεινες ολόκληρη μάχη για να βρεις φαγητό, τότε θα το καλώνιζα μόνη μου. Θα σε βοηθούσα, θα έκανα κάτι. Α, συγγνώμη. Δεν ξέρω. Εντάξει, βρες εσύ το φαΐ, μαγείρεψέ το και εγώ, δεν ξέρω, θα πάω να κόψω λουλουδάκια. Α, ορίστε, βλέπεις λοιπόν. Εσείς οι άντρες είστε ανέστητοι. Τελείως. Τίποτα, κανένας ρομαντισμός. Εντάξει, μπορεί λοιπόν να μην είμαι καθόλου ρομαντικός τύπος, αλλά δεν έχω ξανανιώσει έτσι. Τόσο καλά, με τόσο καλή παρέα. Σ' αγαπώ πολύ. Είσαι πανέμορφη και τόσο γλυκιά. Τι είναι, είπα κάτι που σε ενόχλησε? Δεν ξέρω. Νιώθω περίεργα. Περίεργα? Μπορεί και να φοβάμαι. Τι να φοβάσαι? Μήπως μ' αφήσεις? Μήπως βρεις καμιά πιο όμορφη, πιο έξυπνη? Ή μήπως σε κάνω εγώ να με βαρεθείς? Μωρό μου, μη λες βλακίες. Σ' αγαπάω, δεν στο έχω αποδείξει όλες αυτές τις μέρες τις διακοπές. Δεν μπορώ να αγαπήσω άλλη. Είναι που η μαμά μου με άφησε όταν ήμουν μικρή. Αυτό με σημάδεψε για μια ζωή. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Μωρό μου, αυτό έγινε πριν από χρόνια. Μωρό ήσουνα. Σίγουρα θα είχε προβλήματα. Προβλήματα ενηλίκων. Ξέρεις πως είναι αυτά. Όπως και ο πατέρας μου. Δεν μπορώ να μην νιώθω ενοχές κάποιες φορές κι εγώ. Μα... αλλά ξέρω ότι με αγαπάει. Μα γιατί οι μεγάλοι δεν λύνουν τα προβλήματά τους πριν παντρευτούν και πριν αποκτήσουν παιδιά? Πες μου, γιατί! Μην ανησυχείς. Όταν θα κάνουμε δικά μας παιδιά, δεν θα τους το κάνουμε αυτό. Στο υπόσχομαι. Σε αγαπάω. Κι εγώ σε αγαπώ. Πόσα παιδιά θες να κάνουμε? Όχι, όχι, εσύ πρώτα. Πόσα θες? Όχι, όχι, εγώ ρώτησα πρώτη. Πες μου, πόσα θες να κάνουμε? Δύο. Έξι. Έξι! Όχι, όχι, δεν θέλω έξι. Τι? Παιδιά. Δεν θέλω. Πού να σκεφτώ έξι ονόματα? Α, όχι. Τότε θα βρω κι εγώ έναν ψαρά που θα μ' αγαπήσει και θα θέλει να με παντρευτεί. Καλά, καλά. Έλα. Έλα εδώ. Εντάξει, θα κάνουμε έξι παιδιά. Και οκτώ αν θέλεις. Και δεκάξι. Ας γεμίσουμε αυτό το νησί με τα μικρά μας κουτσουβελάκια. Που θα τρέχουν και θα φωνάζουν σαν τα μικρά μαϊμουδάκια εδώ πέρα. Τα κατά. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι τόσα πολλά. Έξι είναι το όριο. Καλά, έξι. Τέλεια. Ξεκινάμε το πρώτο. Όχι, όχι, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Θα σε πιάσω! Θέλει. Τι έγινε η διαιτά σου? Ένα. Επιτρέπεται να τρώω ένα γλυκάκι τη βδομάδα. Μου το είπε ο κύριος Ντρέις. Σίγουρα. Ένα μπορώ. Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Δεν μου λέω ψέματα. Είμαι σίγουρη. Θες λίγο? Όχι, δεν θέλω. Σκεφτόμουν, ξέρεις. Τι? Να, λοιπόν. Πρέπει να μάθουμε ποιος είναι ο θαυμαστής σου. Αμέσως. Πρώτα απ' όλα... πρέπει να δεις αν είναι ωραίος. Δεν με νοιάζει. Ναι, δε θα σε απασχολεί όλη τη μέρα ένας άσχημος. Είναι σημαντικό. Και έπειτα, γιατί πρέπει να σταματήσεις να σου στέλνει συνέχεια γλυκά, θα σου χαλάσει τη δίαιτα και θα πάει χαμένη όλη σου η προσπάθεια. Ναι, έχεις δίκιο. Πρέπει να σταματήσουμε τα γλυκά. Δεν θες? Όχι. Τώρα. Αν ο θαυμαστής σου είναι ο Φρανσίσκο. Όχι, γιατί αν είναι ο Φρανσίσκο, πραγματικά σε ζηλεύω. Είναι κούκλος και θα μας κάνεις να ζηλεύουμε όλες. Όλες. Θέλει, θέλει. Μην μου πεις ότι αρέσει το Φρανσίσκο. Δεν ξέρω. Ναι, λαμβάνω συνέχεια δώρα και κάρτες. Και σκεφτήκαμε με τη Βίκο ότι δεν είναι κάποια από σας. Ναι,
Ενώ κάποιος που να ξέρει ότι κάνω δίαιτα. Άρα λοιπόν είναι ένα από τα καινούργια αγόρια. Ίσως είναι ο Φρανσίσκο. Μακάρι να είναι αυτός. Είναι πολύ καλός για σένα. Είναι κούκλος. Είναι πανέμορφος. Θα είστε τέλειο ζευγάρι. Σκέψου, να είστε για ψώνια χεράκι-χεράκι. Αχ, τι θα κάνεις. Θα περιμένω λίγο. Μέχρι να σιγουρευτώ ότι είναι αυτός. Θα περιμένω. Ναι, βέβαια. Μην κάνεις ακόμα καμία κίνηση. Ναι, έτσι. Ναι. Μπορείτε να πάτε και να του πείτε. Να σε ρωτήσουμε κάτι. Είσαι θαυμαστής της Φέλη. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Μανουέλα, έλα πάμε. Πού να πάμε? Έλα, πρέπει να φύγουμε τώρα, αλλιώς θα αργήσουμε. Όχι. Έλα, κάνε γρήγορα, θέλω να γυρίσω πριν. Έλα να κάτσουμε λίγο ακόμα, έλα. Μανουέλ, έλα, πάμε. Όχι, λίγο ακόμα. Έλα. Έχουμε τόσο χρόνο, μωρό μου. Μωρά μου. Μανουέλ, η βάρκα δεν είναι εδώ. Τι? Παιδιά, διόρθωσα τα γραπτά σας. Χάτε πάλι. Μην ανησυχείτε, μην αγχώνεστε, θα σας τα δώσω τώρα, εντάξει. Κύριε, δεν αισθάνομαι καλά, να πάω στο ιατρείο. Ναι, βέβαια, πήγαινε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να μάθω ποιοι είναι ο Μάρκο Αγγιλάρ και η Λάουρα Ρεγκούι. Εγώ. Μήπως έκανα τίποτα. Το αντίθετο. Και οι δύο άριστα. Ωραία! Δεν λύσατε απλώς σωστά τις ασκήσεις, αλλά τις κάνατε όπως θα λέγαμε εμείς οι μαθηματικοί, με απόλυτη ακρίβεια. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι φτάσατε στο αποτέλεσμα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Συγχαρητήρια. Το σκέφτηκα αρκετά και θέλω να είσαστε η βοηθή μου στην τάξη. Θα με βοηθήσετε να θέσω στους συμμαθητές σας τις ερωτήσεις. Θέλετε? Ναι, κανένα πρόβλημα. Κι εγώ, κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να βοηθήσετε ο ένας τον άλλον. Θα δουλέψετε μαζί. Ωραία. Τέλεια. Πάμε λοιπόν. Όσο θα τους εξηγώ τα καθήκοντά τους, εσείς ελάτε να πάρετε τα γραπτά σας. Πάλι δουλειά θα έχουμε εδώ πέρα. Παιδιά. Είσαι έτοιμη για το Σαββατοκύριακο? Δεν πάω πουθενά μαζί σου, ηλίθιε. Γιατί μου μιλάς έτσι? Πήρα κάτω από τη βάση. Όχι, απίστευτο. Το απίστευτο είναι το πόσο ηλίθιος είσαι. Σολ, αυτά συμβαίνουν όταν δεν γνωρίζεις και πολύ καλά τον άλλον. Κοίτα. Σχεδόν άριστα. Θα σου εξηγήσω τα πάντα για τα μαθηματικά. Λοιπόν, πες μου, τι με χρειάζεσαι? Κοίτα, για να βρω τα παιδιά, πρέπει μάλλον πρώτα να βρω τις λίστες με τους επιβάτες όλων των πτήσεων για το Μεξικό. Αχα. Να ελέγξουμε τους προορισμούς. Των τριών τελευταίων ημερών. Ακριβώς. Έχω ένα φίλο σε τουριστικό γραφείο και μου είπε ότι θα πάρω πληροφορίες από κάποιον Ρουίζ. Άρα, πού είναι το πρόβλημα? Πάρε αυτόν τον Ρουίζ και ρώτησε τον για όλα, εντάξει? Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά ξέρεις, σκεφτόμουν μήπως κάναμε κάτι άλλο. Αχα. Επειδή αυτή είναι μυστική πληροφορία. Αν πήγαινες εσύ εκεί, ψυχείτε και σώματι, ο τύπος θα σε δει και... Σταμάτα τώρα αμέσως, Αντρέ. Τι εννοείς, να πάω εκεί δηλαδή, και να επιστρατεύσω όλη τη γοητεία μου για να ξελογιάσω έναν άντρα που ούτε καν τον ξέρω, που δεν ξέρω καν, μου είναι εντελώς άγνωστος. Εκτός... Το λατρεύω! Μ' αρέσει πολύ η ιδέα, μωρό μου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο κολακευτικό για μια γυναίκα από έναν άντρα που πουλάει τις αρχές του απλώς και μόνο για να της χαρίσει ένα κολιέ. Μ' αρέσει. Τώρα πες μου, μόνο που έχει το γραφείο του. Ναι. Δεν μπορώ να πάω τώρα μέσα. Ναι, εντάξει. Εσύ, έλα εδώ αμέσως. Ηρέμησε τώρα, τι έγινε? Με σένα τι έγινε? Όλες οι ασκήσεις μου ήταν λάθος. Πήρα γάμα. Όχι, αποκλείεται. Κι όμως έτσι είναι. Άκου, τις έλεγξα μία προς μία πριν τις δώσω στον Ντιέγκο. Και γιατί τις έδωσες στον Ντιέγκο? Σε ψάχνα σε όλο το διάδρομο και δεν μπορούσα να σε βρω. Τις πήγα στον Ντιέγκο και μου είπε ότι θα σου τις δώσει. Δεν καταλαβαίνω όμως τι έγινε. Τι έγινε? Τώρα θα μάθει ο τύπος με ποιον έχει να κάνει. Ορίστε, δεν είναι εδώ. Ναι, δεν είναι. Δεν τη βλέπω. Την έδεσες καλά, την έδεσες όταν ήρθαμε. Ναι, την έδεσα όταν ήρθαμε. Ναι, δεν ξέρω. Τι κάτσε δεν να σκεφτώ. Ξέρεις, δεν ξέρω. Θυμήσου. Την έδεσες ή όχι, λέγε. Δεν ξέρω, σου λέω. Την έδεσα και την τράβηξα μέχρι εδώ. Και μετά τι? Όχι, δεν την έδεσα. Μα γιατί δεν την έδεσες, Μανουέλε? Συγγνώμη, δεν φαντάστηκα ότι μπορεί να τη χάναμε τη βάρκα. Δεν το φανταστώ αυτό το πράγμα, δεν με καταλαβαίνεις, μη φωνάζεις. Κοιτούσαμε τη θέα και ξέχασα να τη δέσω. Αρχίσαμε να τρέχουμε και με έφυγε. Μωρό μου, σε παρακαλώ, έλα τώρα. Σε παρακαλώ, δεν τρέχει τίποτα. Κάπου εδώ γύρω θα είναι στην ακτή. Θα ψάξουμε να τη βρούμε. Θα τη φέρω το κύμα πίσω και θα τη βρούμε στην ακτή. Πάω να τη βρω. Θα πάω, μωρό μου, ηρέμησε. Μην ανησυχείς. Όλα είναι υπό έλεγχο. Γεια, είσαι η Μαρίζα? Ναι. Κάποιος μου έδωσε αυτό για σένα. Τι είναι αυτό, για να δω.
Μαρίζα, είμαι ένας θαυμαστής σου. Σε παρακαλώ, υπογράψέ μου αυτό το μπλουζάκι. Τέλει, ωραία. Υπογράψέ μου αυτό το μπλουζάκι. Από ποιον είναι, τι λέει όνομα. Με πολύ αγάπη. Ώστε είσαι φαν του συγκροτήματος. Ναι, ναι, ήρθα στη συναυλία σας πέρυσι και σας λάτρεψα. Ευχαριστούμε. Θα ήμουν ευγνώμων αν υπέγραφες το μπλουζάκι μου. Ναι, βέβαια. Στον Ιβάν Μαρίζα. Ορίστε. Υπέροχα. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, σαν αντάλλαγμα για το αυτόγραφο, θα σου χαρίσω μια στιγμή που θα σου μείνει αξέχαστη. Θα περάσουμε αξέχαστα. Εσύ, εγώ, κεριά, μουσική. Χάρηκα πολύ που υπέγραψα την μπλούζα σου. Αποκλείεται να χάρηκες εσύ όσο εγώ. Καλά, ναι, όμως νιώθω πολύ άβολα. Άστο. Τα έκανα θάλασσα. Συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά δεν μιλάω εύκολα στα κορίτσια. Δηλαδή, μπορεί να μου πάρει 6 ώρες να βρω το κουράγιο. Ή μπαίνεις κατευθείαν στο ψητό, έτσι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς αυτό, ναι. Μόνο που αυτό συμβαίνει με τα κορίτσια που μου αρέσουν πολύ. Όπως εσύ. Πω, τι λέω. Να σου πω, μπορούμε να το ξαναπιάσουμε όλο το πράγμα από την αρχή, να κάνουμε μια νέα αρχή. Τι λες, Τι εννοείς? Εννοώ να κάνουμε κάτι σχετικό με αυτό που συζητάμε. Να σε κεράσω ένα ποτό, να γνωριστούμε, να κάνω κάτι για σένα. Κοίτα, είχα μια δουλειά και δεν μπορώ. Κάποια άλλη φορά, ίσως. Όχι, οι ασκήσεις αυτές δεν είναι πολύ δύσκολες. Απλώς είναι πάρα πολλές. Ας τις κάνουμε. Εσύ θα κάνεις από εδώ μέχρι εδώ. Και εγώ θα κάνω αυτές από εδώ μέχρι εδώ. Α, ξέχασα το κομπιουτεράκι. Επιστρέφω. Στάσου, περίμενε. Θα σου δώσω το δικό μου, εντάξει. Εντάξει. Πάω εγώ, άμα θέλεις. Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται να πας. Είμαστε καλά. Αν θες να μας βοηθήσεις, φέρε μας λίγες κόλλες χαρτί. Καλά. Εντάξει. Εσύ δεν έφευγες? Όχι. Έχω μια σαλάδα. Θα μείνω εδώ. Καλά. Συμβαίνει κάτι? Ναι, δεν μπορώ να λύσω την άσκηση. Για να δω. Θα δω εγώ. Στάσου να σε βοηθήσω. Γεια σας. Ο κύριος Ρουίζ είναι εδώ. Βικτόρια. Σας ζητάει κάποια κυρία. Σου είπα, δεν θέλω να δω κανέναν. Μα τι λέτε, ούτε εμένα. Μόνο για ένα λεπτάκι. Μα... είστε η Σόνια Ρέι? Η μνήμη σας είναι απίστευτη. Ειλικρινά λυπάμαι που ενοχλώ. Ξέρετε κάτι, είμαι πάρα πολύ απασχολημένος. Καταλαβαίνω, ξέρω ότι έχετε μεγάλη θέση σε αυτή την εταιρεία. Δεν είναι υπέροχα εδώ? Λιγάκι, είμαι ο διευθυντής εδώ. Ναι. Α, διευθυντής. Ξέρετε, ναι. Πιστεύω ότι οι άνδρες που βρίσκονται σε ψηλές θέσεις είναι πραγματικά γοητευτικοί. Γιατί είναι πιο αρενοποί. Πολύ. Πολύ αρενοπή. Καταλαβαίνω. Το πρόβλημά μου είναι το εξής. Έχω μια φίλη στο Μεξικό και θα πήγαινα να τη συναντήσω εκεί, αλλά θα πηγαίναμε για διακοπές, μια μεγάλη κρουαζιέρα στην Καραϊβική. Ξέρετε τι ωραία που είναι εκεί, είναι τέλεια. Θα φεύγουμε λοιπόν, αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ότι είχε μια αλλαγή στο πρόγραμμα και τώρα δεν ξέρω πώς θα επικοινωνήσω μαζί της. Η μόνη μας ελπίδα είναι η λίστα των επιβατών, έτσι δεν είναι? Αυτοί που αναχώρησαν για Μεξικό αυτές τις μέρες, γιατί μου άφησε ένα μήνυμα. Ξέρετε βέβαια, μου άφησε. Το φαντάζεστε? Μου άφησε ένα μήνυμα γιατί είναι λίγο χαζούλα η καημένη. Κι εγώ έσβησα τα μηνύματά μου. Αντιλαμβάνεστε το δράμα? Ναι, φυσικά. Ναι, τότε λοιπόν βοηθήστε με, ξέρετε γιατί? Γιατί θα χάσω τις διακοπές μου. Είναι απόρριτη πληροφορία, ξέρετε. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Όχι, 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 μη μου το πείτε αυτό, γιατί ανεβαίνουν οι παλμοί μου. Νιώθετε την καρδιά μου? Ναι, ναι, την νιώθω, κυρία, ναι. Καίγεται. Ναι, πολύ καίγεται. Ακούστε, πρέπει να με βοηθήσετε, γιατί θα σας είμαι ευγνώμων για όλη μου τη ζωή. Ελάτε. Μισό λεπτάκι. Ναι. Βικτόρια. Δώσε στην κυρία ό,τι θέλει. Είδες τι έπαθε η Λάουρα? Είναι κρίμα, έτσι. Γιατί μιλάς? Για τα βατράκια που άρχισαν να βγαίνουν από τη μακέτα της. Την έστειλα στο γραφείο του διευθυντή και υπέγραψε μια αναφορά. Ώστε έβαλε βατράκια στη μακέτα της, Δεν ήξερα ότι η Λάουρα ήταν τόσο πολύ παιχνιδιάρα. Λέει ότι δεν έχει καμία σχέση και την πιστεύω. Όπως επίσης πιστεύω ότι εσύ έχεις σχέση με όλα αυτά. Σε είδα με τους φίλους σου κοντά στη μακέτα της. Αυτό αποδεικνύει ότι ήμουν κοντά στη μακέτα της αδερφής μου, τίποτα άλλο. Αδερφή σου, εσύ και η Λάουρα είστε αδερφές. Μη μου πεις ότι δεν το πρόσεξες. Όλοι λένε ότι μοιάζουμε σαν δύο σταγόνες νερό. Τέλος πάντων, δεν θα πω τίποτα γι' αυτό, γιατί δεν είμαι καρφή.
αλλά εσύ θα ομολογήσεις ότι έκανες. Λοιπόν, δεν νομίζεις ότι παρατράβηξε το αστείο? Αου, με πονάς, άφησε με, σε παρακαλώ, άφησε με, πονάω! Άφησε τι τώρα, είσαι τελείως τρελός! Τι συνέβη? Δεν ξέρω τι συνέβη. Ήρθε και μου είπε να βγούμε. Του είπα όχι και άρχισε να με τραβάει από τον νόμο. Φαίνεται ότι έχεις πολλή ενέργεια μέσα σου. Ξέρω πώς να σε ηρεμήσω. Θέλεις? 12, 13, 14, 15. Πιο γρήγορα. Πιο δυνατά και πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν τη βρήκα. Αχ, ρε μου, δεν τη βρήκε. Αχ, δεν τη βρήκε. Τι θα κάνουμε, πώς θα γυρίσουμε πίσω, πώς θα φύγουμε τώρα? Ηρέμησε, γλυκιά μου. Όχι. Θα μπούμε στο ξενοδοχείο. Θα καταλάβουμε ότι λείπουμε και αυτός... Αυτός που έχει τη βάρκα θα έρθει να μας βρει. Θα δει ότι λείπουμε και θα έρθει. Μην ανησυχείς, μωρό μου. Ηρέμησε. Ελάτε! Ανέβητε όλοι! Λουχάν, δεν βλέπω τον Παύλο πουθενά. Γρήγορα. Ούτε στο ιατρείο είναι. Κι εγώ τον έψαχνα, δεν τον βρήκα. Έλα τώρα, πάμε. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν πρέπει να είναι καλά, σου λέω. Είναι στενοχωρημένος και δεν ξέρω γιατί. Μια ερώτηση: πού είναι ο Παύλο? Δεν ένιωθε πολύ καλά και προτίμησε να κάτσει να ξεκουραστεί. Πάμε. Κοίτα τι θα κάνω. Πάμε, είπα. Ελάτε. Μπρος, ανέβα. Ελάτε. Αχ, χτύπησα το πόδι μου. Καλά, καλά, μην κάνετε έτσι, δεσποινής μου. Χτύπησα το πόδι μου, το χτύπησα άσχημα, πονάει, πονάει, αχ, πονάει πολύ. Δεν θα έχω καμία ευθύνη αν χειροτερέψει. Στο ιατρείο. Όχι, όχι, πάμε, δεν με νοιάζει. Καλύτερα. Όχι, 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 γλυκά μου, στο ιατρείο, στο ιατρείο είπα. Δεν με νοιάζει. Μ' αρέσει η γυμναστική, μ' αρέσει πολύ. Καλά, εντάξει λοιπόν, μπορείς να αρχίσεις λίγο αργότερα. Στο ιατρείο, παρακαλώ. Λιναρή, στο λεωφορείο. Εμπρός, Φράνκο. Φράνκο, εσύ πώς είσαι? Ναι, ναι, εντάξει, λοιπόν, το τακτοποιούμε τώρα. Ναι, ναι, εδώ είναι η Σόνια, με βοηθάει. Όχι, όχι, πώς να της το πω αυτό. Όχι, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Καλέ, περίμενε. Τι συμβαίνει? Όχι, 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 περίμενε, περίμενε, περίμενε. Θα μιλήσουμε μετά. Μην είναι ήσυχος. Τους χαιρετισμούς μου, έτσι. Γεια, γεια. Τι σου είπε? Τίποτα, είναι νευρικός. Σκέψου πώς θα ένιωθες εσύ αν βρισκόσουν στη θέση του, έτσι. Εξάλλου, είναι χειρότερο αυτό που του συμβαίνει. Με καταλαβαίνεις, είναι δύσκολο να μεγαλώσεις μόνος σου μια κόρη, ολομόναχος. Καλά, επιτρέψέ μου να σου πω ότι είναι μόνος γιατί το θέλησε. Αν ήθελε, μπορούσε να βρει μια αθώα κοπέλα που θα την έπειθε ότι πίσω από αυτό το σκληρό πρόσωπο κρύβεται ένας ήρεμος άνθρωπος. Σίγουρα κάποια θα το συμπαθούσε, σίγουρα. Να σου πω ένα μυστικό. Νομίζω ότι ο Φράνκο δεν ξεπέρασε ποτέ το θάνατο της Μαρινάς. Το πιστεύεις? Ναι, γιατί... Ήταν ένα φοβερό ατύχημα και ο Φράνκο υπέφερε πολύ. Συγγνώμη που στο λέω αυτό, αλλά ξέρω ότι δεν τα πάθηκε πολύ καλά, αλλά λυπάμαι. Α, κοίτα! Η Μία και ο Μανουέλ έφυγαν από το Μεξικό χθες για το Εκουαδόρ. Α, τις βρήκαμε! Είσαι ιδιοφυΐα! Τώρα πρέπει μόνο να ψάξουμε τα ξενοδοχεία, μόνο αυτό! Ναι. Συγχαρητήρια. Τρία γκολ σε ένα παιχνίδι. Παιχταράς, έτσι. Ευχαριστώ. Έχεις ένα λεπτάκι. Θέλω να σου μιλήσω. Έλα μαζί μου. Ξέρεις, πιστεύω ότι είσαι υπέροχος τύπος και ότι μπορώ να σε εμπιστευτώ. Αφορά τι θέλει. Τι συνέβη, κάτι? Πραγματικά είναι δύσκολο για εκείνη, γιατί είναι παχουλή, αισθάνεται απέσια, δεν της αρέσει να την κυνηγούν τα αγόρια. Αυτό είναι ανόητο. Δεν πρέπει να νιώθει άσχημα γι' αυτό. Καλά, ναι, το ίδιο της είπαμε κι εμείς, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη.
Μπορώ να τη μιλήσω εγώ αν θέλει. Ένα αγόρι μπορεί να φανεί πιο πιστικό. Ναι, αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Λοιπόν, δεν υπόσχομαι τίποτα. Θα κάνω ό,τι μπορώ όμω. Προσπάθησε. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Πήγαινε. Yeah. Καλή τύχη. Γεια χαρά. Τι κάνεις εκεί? Δεν μ' αρέσεις καθόλου. Τι? Άσε ήσυχο το Μάρκο. Κοίτα μικρή, αν δεν εμπιστεύεσαι το αγόρι σου, δεν φταίω εγώ. Άκουσε με καλά. Μη σε ξαναδώ ποτέ μαζί του. Ο Μάρκος και εγώ είμαστε βοηθοί. Και θα είμαστε μαζί. Οπότε συνήθισέ το. Και εσύ ψάξε για οδοντίατρο. Δεν θα σου μείνει δόντι για δόντι. Μη με κοιτάζεις έτσι. Είμαι εδώ για να σου κάνω παρέα. Θα κάτσω εδώ. Δεν θα μιλάω. Η μητέρα μου μας εγκατέλειψε. Για πάντα. Καλά. Μην ανησυχείς. Προβλήματα πάντα υπάρχουν, έτσι είναι. Ναι, αλλά πάντα εμείς πρέπει να τα καταλαβαίνουμε. Είμαι τόσο ηλίθιος. Πάντα πίστευα ότι ο πατέρας μου ήταν ο κακός. Αλλά είναι και η μάνα μου. Είμαι ηλίθιος, δεν κατάλαβα τίποτα, ποτέ δεν υποπτεύθηκα κάτι, τίποτα, είναι απίστευτο. Δεν το πιστεύω. Ηρέμησε. Όχι, 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 Πάμπλο. Γιατί όχι? Επειδή φοβάμαι ότι θα μπλέξουμε άσχημα στο τέλος. Εγώ δεν θα μπλέξω τίποτα. Ναι. Ναι, είσαι απλώς λυπημένος και θες ένα καταφύγιο, μια αγκαλιά. Θα σου δώσω ό,τι θες. Αλλά... Αλλά? Αλλά φοβάμαι ότι θα πληγωθώ. Και θα πληγωθείς κι εσύ το ίδιο. Το ξέρεις πως είμαι λίγο τρελή και μπορεί να τα τεινάξω όλα στον αέρα για το τίποτα. Καλά, λοιπόν. Μάλλον έχεις δίκιο. Μπορείς να υπολογίζεις πάντα σε μένα, έτσι. Δεν είσαι σε κάποια ομάδα? Ναι, είμαι στο σούμο. Είμαι ο αρχηγός. Αλλά δεν προπονόμαστε ακόμα. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν να βρουν στολή στο μέγεθός μου. Φρανσίσκο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα με αυτό το σώμα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα από ό,τι κάνεις εσύ. Είναι περίεργο. Όλα αυτά γύρω από το βάρος... Τα κορίτσια τρελαίνονται. Και αν θέλεις να ξέρεις το κορίτσι που αγαπάω περισσότερο στον κόσμο, είναι πολύ παχουλό. Ποια είναι? Η μαμά μου. Α, ναι, σωστά. Η μητέρα σου, η μητέρα σου. Είναι παχιά, με ρητίδες, άξεστη, αλλά δεν πάβει να είναι η μητέρα σου. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις αυτό. Αυτό το λες εσύ. Ο κόσμος δεν αξίζει για το βάρος του, αλλά για αυτό που είναι. Εδώ, στο Buenos Aires, όπως και σε κάθε άλλη πόλη, ο κόσμος νοιάζεται πάρα πολύ για την εμφάνισή του. Στο Σαντιάγο δεν τους νοιάζει? Ναι, αλλά συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους. Θέλω να πάω στο Σαντιάγο. Λοιπόν, θα σου πω. Κοίτα, το πρώτο μου κορίτσι, όχι πολύ παλιά, ήταν αρκετά παχουλό. Και όταν ήμουν μαζί της, το μόνο πράγμα που με ένοιαζε ήταν αυτή. Αν την αγαπούσες, γιατί την άφησες? Δεν την άφησα εγώ. Εκείνη έφυγε για κάποιον που ήταν πολύ πιο παχής από μένα. Την ηλίθια, την αγελάδα. Θέλω να πω... Πιστεύω ότι είσαι υπέροχο αγόρι. Μ' αρέσεις. Είναι αυτό που λένε υπέροχος τύπος. Σε ευχαριστώ. Και εσείς υπέροχοι. Εγώ? Υπέροχο κορίτσι? Το πιστεύεις?
Φεύγετε? Για τρεις μέρες μόνο. Πείτε στους φίλους μου τη Μία και το Μανουέλ όταν έρθουν να αφήσουν τη βάρκα στο μόλο. Δεν έπρεπε να είχαν γυρίσει ήδη? Όχι, πήγαν στο νησί των ερωτευμένων. Σίγουρα θα μείνουν εκεί τη νύχτα. Να πάμε κι εμείς καμιά μέρα. Ναι, κάνε όνειρα. Καλά, τα λέμε. Αχ, μ' αρέσουν τόσο πολύ οι αθλητές, αλήθεια. Αν και συχαίνω με τα σπορ. Εγώ λατρεύω τα σπορ. Αλλά... Ο Ρέις μου είπε, Φέλη, τα σπορ συνδυάζονται με μια καλή δίαιτα. Τότε, γιατί δεν αρχίζει συστηματικά το τρέξιμο? Γιατί πιστεύω ότι δεν χρειάζεται. Γιατί το λες αυτό? Μου μίλησε και καλά, δεν ξέρω. Περίμενε. Πώς και ήρθε να σου μιλήσει? Τι, είναι ο κρυφός ο θαυμαστής, τον ανακάλυψες? Δεν ξέρω αν είναι αυτός. Έλα τώρα, πες μας. Θα σας πω εν ολίκης. Δεν ξέρω αν είναι ο κρυφός μου θαυμαστής, αλλά ήρθε και έκατσε δίπλα μου. Από μόνος του και μιλήσαμε για λίγο. Δεν ξέρω ακόμα, αλλά... Και λοιπόν τι σου είπε? Έλα, πες μας. Τίποτα. Είπε ότι είχε ένα παχουλό κορίτσι κάποτε και ότι την αγαπούσε πολύ και δεν ξέρω, αλλά όταν... Και δεν ξέρω. Είναι απολύτως ανέκτη αίσθηση, καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι έκανε το κορίτσι. Συγγνώμη που διακόπτω. Πολύ ωραία ιστορία. Μπορεί εκείνος να ήθελε να σου πει κάτι και εσύ να τον παρεξήγησες. Έτσι νομίζω. Σε παρακαλώ, μην είσαι κακιά. Αν ένιωσε ότι έκανε κακιά, το πρώτο θύμα, έκανε είμαι, το πρώτο θύμα. Ποια είναι η Φέλη? Εγώ. Ορίστε αυτό για σένα. Ευχαριστώ. Όπα. Διάβασε τι, έλα. Περίμενε. Στο υπέροχο κορίτσι. Υπέροχο κορίτσι είπε. Ο Φρανσίσκο με είπε υπέροχο κορίτσι. Λοιπόν, κορίτσια δεν έχουν από τίποτα. Αυτός είναι ο κρυφός σου θαυμαστής. Η αγάπη με σκοτώνει. Και εμένα! Πέρασε. Λοιπόν, Σόνια, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που με έφερες σπίτι. Μα τίποτα. Ευχαριστησή μου. Κοίτα, δεν νομίζω ότι ο Φράνκο έχει grapefruit, αλλά μπορώ να σου βάλω ένα καφέ. Όχι, είμαι πτώμα, Άντρε. Προτιμώ να πάω σπίτι και να σου πω την αλήθεια καλύτερα έτσι. Είσαι κουρασμένη. Λοιπόν, έχω κάτι ιδανικό γι' αυτό. Περίμενε λίγο. Επιστρέφω. Έρχομαι. Αχ. Κοίτα, όταν ζούσα στο Καναδά, κουραζόμουν συνέχεια. Οπότε γέμισα την πανιέρα με νερό και έριχνα άλατα μέσα. Υπέροχη αίσθηση. Αλήθεια? Ναι. Αν δεν σε χαλαρώσει αυτό, θα σου κάνω να μασάς τα πόδια. Πιστεύεις στη ρεφλεξολογία? Όχι, δεν το πιστεύω ότι ξέρεις να κάνεις μασάζ ρεφλεξολογίας. Ναι, ξέρω και τάι μασάζ και αρωματοθεραπεία. Έλα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι κολλητός σε αυτού του αγρίκου του κολούτσι. Όχι. Όχι, είναι τόσο συντηρητικός, τυφός, άκαμπτος. Όχι, 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 δεν είναι έτσι. Ναι. Δεν είναι έτσι. Ξέρεις κάτι, όταν ήμασταν μικροί και κάναμε καινούριους φίλους. Δεν τα προσέχαμε και πολύ αυτά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το Μεξικό αύριο, σωστά? Θα τηλεφωνήσουμε σε κάθε ξενοδοχείο ξεχωριστά. Στηρίξου πάνω μου. Περίμενε. Θες να πάρουμε πρωινό μας? Στηρίξου πάνω μου. Ναι. Μου φαίνεται ότι η Λάουρα θα κερδίσει τον Μάρκο. Έπρεπε να δεις την εκφρασή της όταν της είπα να μείνει μακριά του. Ο Μάρκος και εγώ είμαστε βοηθοί και θα περνάμε πολλές ώρες μαζί. Γι' αυτό άρχισε να το συνηθίζεις. Όμως, το καλό που της θέλω, μη τυχόν και την τσακώσω πουθενά. Θα την αρπάξω από το μαλλί και θα την αφήσω γουλή. Αν δεν υπερασπιστείς μόνος σου τον εαυτό σου, δεν θα το κάνει κανείς, σωστά? Ναι. Δεν μ' ακούς καθόλου? Όχι. Σκεφτόμουν τον Πάμπλο. Και? Τίποτα. Έκανε μια κίνηση. Και? Θέλησε να με φιλήσει κι εγώ... Και εσύ? Το ήθελα, αλλά... Και τότε? Δεν ξέρω. Νιώθει άσχημα και χρειάζεται τη δική μου στήριξη. Μπορώ να τον βοηθήσω εγώ, όμως... Μόλις συνέλθει, τότε εκείνος θα με σουτάρει και θα τρέχω στον ορθοπαιδικό για ίσιωμα. Κατάλαβες? Ναι. Ναι, γιατί δεν αρπάζει την ευκαιρία να του δείξεις ποια είσαι? Αν σε γνωρίσει καλύτερα, δεν θα σε αφήσει. Στη θέση σου αυτό θα έκανα. Δεν ξέρω. Τη μια ο Πάμπλο είναι το καλύτερο αγόρι στον κόσμο και την άλλη το χειρότερο πλάσμα του σύμπαντος. Κατάλαβα το πρόβλημα. Είσαι πολύ μπερδεμένη. Αν δεν οργανωθείς τώρα, θα τρελαθείς. Και τι να κάνω? Βγες με άλλον. Έτσι λες? Ναι. Θα καταλάβεις αλήθεια αν θέλεις τον Πάμπλο, μόνο αν το συγκρίνεις. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, δέχεσαι την πρότασή μου για ένα ποτό? Μόλις τώρα μου μίλουσε γι' αυτό. Αλήθεια? Ναι.
Ηρέμησε, μωρό μου. Όλα θα πάνε καλά. Γιατί δεν ήρθε να μας ψάξει αυτός που έχει τη βάρκα? Δεν ξέρω. Έπρεπε να το σκεφτεί ότι θα περάσουμε τη νύχτα εδώ. Θα έρθει αύριο, είμαι σίγουρος. Γιατί είσαι έτσι? Κάνεις λες και είμαστε στο Θιβέτ. Ενώ εμείς θα περάσουμε τη νύχτα μας εδώ, μωρό μου. Κρυώνω πάρα πολύ. Αυτό είναι. Το διώχνουμε το κρύο. Τι άλλο? Μωρό μου, σκέψου την έκφραση της Φέλη όταν θα της λέμε όλα αυτά. Η Φέλη. Μακάρι να εμφανιζόταν εδώ τώρα μαζί με όλους μας τους φίλους. Και να είμαστε σε ένα γιότ 150 μέτρα. Με ζεστό φαγητό, υδρομασά, ζάλατα, σινεμά, μια ζεστή πισίνα και ένα τεράστιο δωμάτιο για τους δυο μας. Με χωριστά κρεβάτια φυσικά, γιατί ξέρω ότι έχεις πρόβλημα. Κοίτα τον ουρανό, μωρό μου. Πολύ λίγες φορές θα έχεις την ευκαιρία να δεις τέτοιο ουρανό. Το ξέρω. Μάτια μου. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα πάθεις κανένα κακό. Εντάξει. Okay. Γλώρια, έβγαλες τις φωτοτυπίες που σου ζήτησα πριν? Φυσικά και τις έβγαλε. Ορίστε. Α, εδώ. Ευχαριστώ είναι. Πολύ. Περί τίνος πρόκειται? Παιδαγωγική και διαχείριση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Α, ναι, αλήθεια. Ακούγεται ενδιαφέρον. Γνωστική κοινωνιολογία του δόκτωρος Προχάνσκι. Δεν το πιστεύω. Μέθοδος Λίκερτς. Όχι, Προχάνσκι και Λίκερτς. Ναι. Τους μελέτησα όταν διάβαζα εκπαιδευτικές επιστήμες. Έχω κρατήσει πολλές σημειώσεις για όλα αυτά. Μπορώ να σε βοηθήσω αν θέλεις. Στα αλήθεια μπορείς? Αμφιβάλλεις? Θα έκανα τα πάντα για σένα, Μαρσέλ. Μπαμπά, τι κάνεις εδώ, κανένα νέο? Ναι. Ήρθε να με δει ο δικηγόρος της μητέρας σου. Γιατί? Φαίνεται πως ανησυχεί για το μοίρασμα της περιουσίας. Καλά. Λοιπόν, αν θέλει να πάρει διαζύγιο... Δεν το καταλαβαίνω και πολύ, αλλά πρέπει να πάρει τα μισά, σωστά? Ναι, ναι, θα πάρει τα μισά. Συμφωνήσαμε και οι δύο. Αλλά την έχει πιάσει μια δικαιολόγητη έπαρση. Νόμιζα πως την ήξερα, αλλά τώρα βλέπω ότι... Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά... μοιάζει μετέρας. Ξέρεις τι θέλει? Να μας τα πάρει όλα. Και τώρα τι θα κάνεις? Δεν ξέρω τι να κάνω. Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουμε είναι... Δεν ξέρω. Να τρελαθούμε, να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε ή κάτι τέτοιο. Δεν βρίσκω λογική λύση. Τα αδέρφια σου τα αντιμετωπίζουν όλα από μακριά και έτσι ο μόνος που μπορείς να καταθέσεις εναντίον της για να σωθούμε είσαι εσύ, Παύλο. Πώς? Εγώ εναντίον της μαμάς? Εξαρτάται το μέλλον μας από αυτό, Παύλο. Αν η μόρα μας πάρει την περιουσία, η ζωή μας θα αλλάξει δραματικά. Φυσικά εύχομαι να μπορέσεις να συνεχίσεις αυτό το σχολείο. Το πρώτο που θα κάνουν είναι να παγώσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι να βγει δικαστική απόφαση και μπορεί να πάρει χρόνια αυτό. Να καταθέσω εναντίον της? Ξέρω ότι είναι σκληρό, Παύλο. Είσαι ή με το μέρος μας ή με το δικό της μέρος. Εσύ διαλέγεις. Μανουέλ! Μανουέλ!